είσαι σε μία από τις πιο ωραίες φάσεις και επαγγελματικά και εγώ προσωπικά. Έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Προσωπικά πώς θέλει να με ρωτήσει, έλα σε βλέπω, παίρνει και το ύφος. Για πες. Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Δεν ήξερα τίποτα εγώ. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, την τελευταία φορά που είχε έρθει στην εκπομπή, ναι, ναι. Δεν ήσουν μόνη. Πώς δεν ήμουν μόνη. Ήσουν μόνη. Πέρσι, παιδιά, δεν είχε έρθει. Πέρσι είχε μόνη έρθει. Ήμουνα. Βεβαίως είχα έρθει. Ήσουν μόνη τότε. Βεβαίως και ήμουν μόνη. Α, ήσουν μόνη τότε. Ναι, ναι. Α, εκ των υστέρων προέκυψε. Εκ των υστέρων. Γνωριμία. Ή γνωριμία υπήρχε. Γνωριμία υπήρχε και συνεργασία ήδη. Υπήρχε. Απλώς το υπόλοιπο δεν υπήρχε. Αναπτύχθηκε μετά. Πώς είναι αυτό, έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζεις ήδη, έχεις συνεργαστεί, τον ξέρεις. Ναι. Μετά να τον δεις διαφορετικά ή να σε δει διαφορετικά. Αυτά συμβαίνουν, ξέρεις. Πολλές φορές γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι σε άλλη φάση της ζωής τους. Εμείς είμαστε σε άλλη φάση της ζωής μας. Εσένα δεν σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό? Ομολογώ πως όχι. Δεν μου είχε περάσει. Και μετά μου πέρασε. Ξέρεις. Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Είναι περίεργο το να σε σκηνοθετεί? Με έχει σκηνοθετήσει και άλλη φορά στο Εθνικό Θέατρο. Πριν πόσα χρόνια? Το οποίο ήταν και διευθυντής κιόλας. Πότε ήταν, το 2015. Κοίταξε στη δουλειά, επειδή είμαστε και δύο άνθρωποι που αγαπάμε πολύ το θέατρο, είμαστε στην πρόβα απίκο, πώς να σου πω. Δηλαδή είναι σκηνοθέτης, είμαι ηθοποιός, ξεχνάμε τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μετά την πρόβα ζούμε μια ζωή κανονική. Αλλά στην πρόβα είμαστε τελείως. Το υπόλοιπο κομμάτι το έχουμε ξεχάσει τελείως, το προσωπικό. Προέκυψε κατά τη διάρκεια των προβών? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Γιατί μετά αυτό θα έχει, και έχει άλλη ενέργεια. Ναι, δηλαδή, όντως. Και λες, πάω στο θέατρο που ναι, μεν αγαπάς την παράσταση, ναι, 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 του συνεργάτη. Ναι. Αλλά περιμένεις να δεις και κάτι άλλο. Όχι, ήταν. Πάει και λίγο αλλού. Ήταν ένα ακριβώς. Όχι, εμάς ήταν πριν όλο αυτό. Οπότε απλώς προέκυψε μια συνεργασία φέτος. Έτυχε. Χαρούμενη. Βεβαίως και με χαρούμενη, εννοείται. Θεωρείς ότι ένας άνθρωπος που ξέρει τη δουλειά σου, κοίταξε, καταλαβαίνει ο περισσότερο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ξέρει απλώς τη δουλειά μου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ξεκίνησε από το θέατρο και Σαριανής ως τοπιός. Είχε δικό του θέατρο, το θέατρο Πολιτεία, ως τοπιός επίσης. Μετά ανέλαβε διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Εθνικού Θεάτρου και όλα αυτά. Δεν ξέρει απλώς τη δουλειά μου, την ξέρει από μέσα, απ' έξω και ανακατοντά, μπορώ να σου πω. Οπότε είναι πολύ γλυκός με τους ηθοποιούς, πάρα πολύ γλυκός, πολύ τρυφερός, τους καταλαβαίνει. Και είναι εξαιρετικός να σου δώσει οδηγίες, να σε εξεκλειδώσει και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αντικειμενικότητα για την αξία του. Εγώ άλλο ρωτάω. Είναι ρωτά. Το ίδιο να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε μια τράπεζα και να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος του θεάτρου, θεατράνθρωπος. Άσχετα με την. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Είναι η πρώτη φορά. Εσύ αισθάνεσαι ότι σε καταλαβαίνει περισσότερο? Σαφώς. Σαφώς, σαφώς. Όχι ότι οι προηγούμενοι σύντροφοί μου δεν με καταλάβαιναν. Απλώς και εγώ πρώτη φορά έχω σχέση με κάποιον άνθρωπο από το χώρο μου. Δεν ξαναείχα πριν. Δεν ξαναείχες πριν? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ούτε με ηθοποιώ, έτσι, ένα φλερ, τίποτα. Ούτε φλερ, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, 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 ναι. Μου κάνει περίεργο γιατί συνήθως πού να γνωρίζεις τους ανθρώπους? Τους γνωρίζεις από την καθημερινότητά σου, αν είσαι όλη μέρα σε, ναι, ένα γύρισμα στο σετ. Ναι, όχι, εμένα δεν είχε τύχει ποτέ να έχω καμία σχέση με κανέναν άνθρωπο. Δεν το ήθελες, γιατί φαντάζομαι θα σε προσέγγιζε. Δεν το ήθελα, όχι, αλήθεια είναι αυτή, δεν το ήθελα. Δεν ήθελα να τα μπλέξω, ξέρεις. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλη κατάσταση και για άλλη ποιότητα και για, ξέρεις, δεν είναι το ίδιο. Πόπο. Χαρούμενη πολύ. Χαρούμενη είμαι, πολύ. Και εμείς χαιρόμαστε για σένα. Το ξέρω ότι χαίρεστε για μένα και πραγματικά σας ευχαριστώ. Γιατί είστε αληθινοί απέναντί μου και το νιώθω, το εισπράττω αυτό. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν έρχομαι στην εκπομπή σου και, ξέρεις, υπάρχει μια αγάπη. Λοιπόν, γιατί είναι ωραία και η Ελένη Ράντου, ωραία γυναίκα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι κάποιες, ρε παιδί μου, γυναίκες στο θέατρο, τέλος πάντων ηθοποιοί, που εκπέμπουν κάτι διαφορετικό, λες, που καταλαβαίνουν περισσότερα. Ναι, μπορεί, ναι. Είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι μας. Έλα να παίξουμε. Θα παίξεις.